Πάμε να ξεκινήσουμε ένα όμορφο ταξίδι, να γυρίσουμε το χρόνο 25 χρόνια πίσω. Θα συνομιλήσουμε με την ψυχολόγο στο χαμόγελο του παιδιού, την κυρία Μαρία Φουσταλιεράκη. Κυρία Φουσταλιεράκη, να ευχηθώ χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Να γυρίσουμε λοιπόν το χρόνο 25 χρόνια πίσω. Μάλιστα, 25 χρόνια λόγο, πίσω. Γιατί έχουμε μία ταινία η οποία είδε το φως της δημοσιότητας, σωστά, μπορούμε να τη δούμε, σε συγκινησιακό κλίμα. Αρκετά για πείτε μας περισσότερο. Μάλιστα, θα θέλαμε να σας επικοινωνήσουμε μέσα από την εκπομπή σας και στον κόσμο που μας παρακολουθεί για την πρόσφατη κυκλοφορία της ταινίας μικρού μήκους με τίτλο «Δύο ζωές», που δημιούργησε 22χρονος influencer Βαγγέλης Νάκης και εθελοντική ομάδα του PSDM Athens, για να τιμήσουν την επέτειο των 25 ετών από την ίδρυση του οργανισμού μας, το Χαμόγελο του Παιδιού. Είναι πραγματικά συγκινητικό πώς η ιστορία του μικρού Ανδρέα, 25 χρόνια μετά, μπορεί και επηρεάζει και κινητοποιεί νέους να δημιουργούν. Βέβαια. Και να και να προσφέρουν σε παιδιά και σε οικογένειες που χρειάζονται την βοήθειά μας. Θέλω να σας ρωτήσω τη διάρκεια της ταινίας. Έχει διάρκεια περίπου 8,5 λεπτά. 8 λεπτά. Έχουμε ένα πρωταγωνιστή, έχουμε ένα παιδάκι. Για βάλτε μας λίγο. Και έτσι. Βλέπουμε χαρακτηριστικά πλάνα, βέβαια. Ακριβώς από πίσω μου βλέπουμε πολύ τα πλάνα. Ωραία. Ωραία. Στην ταινία αυτή περιγράφεται η ιστορία ενός έφηβου αγοριού, ο οποίος έχει διαγνωστεί με κακοήθεια. Και έτσι περιγράφεται η καθημερινότητά του και η μάχη που δίνει για να αντιμετωπίσει τον καρκίνο. Και άμεσα γίνεται ο παραλληλισμός με την ιστορία του 10χρονου ιδρυτή μας, του Ανδρέα Γιαννόπουλου. Ένα 10χρονο παιδί που μέσα από αυτή τη δύσκολη περιπέτειά του και από την επαφή του με παιδιά και οικογένειες που δεν καλύπτονταν κάποιες από τις πολύ βασικές τους ανάγκες, γεννήθηκε η επιθυμία του, την οποία κατέγραψε και στο ημερολόγιο του, να ιδρύσει ένα σύλλογο που θα λέγεται το Χαμόγελο του Παιδιού και θα στέκεται ουσιαστικά δίπλα σε κάθε παιδί και σε κάθε οικογένεια που έχει ανάγκη, προσφέροντας σε όλα τα παιδιά αυτό που αξίζει ένα χαμόγελο. Είναι ακριβώς η ίδια ιστορία. Έτσι ακριβώς, ναι. Και το μήνυμα που θέλει να περάσει η ταινία είναι αφενός να δώσει δύναμη και κουράγιο σε όλους αυτούς τους μικρούς μαχητές με σοβαρά προβλήματα υγείας, ώστε να μην εγκαταλείψουν ποτέ, όπως ακριβώς έκανε και ο 10χρονος Ανδρέας, που μέχρι την τελευταία στιγμή πάλεψε και παρόλο που δεν κατάφερε να βγει νικητής, μένει ζωντανός μας και σήμερα μέσα από το έργο και την σημαντική αυτή παρακαταθήκη που μας άφησε. Και μέσα από τα εκατομμύρια χαμόγελα που έχει προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια, καθώς αξίζει να πούμε ότι μέσα στα 25 χρόνια ο οργανισμός μας έχει στηρίξει πάνω από 1.700.000 παιδιά και τις οικογένειές τους. Το σενάριο της ταινίας ποιος το έγραψε? Το έχει επιμεληθεί η εθελοντική ομάδα του Βαγγέλη Νάκη, PSDM. Οι δράσεις βέβαια και οι πρωτοβουλίες στο χαμόγελο του παιδιού συνεχίζονται, κυρία Φουσταλιεράκη. Παρά την πανδημία, έχουμε ξανακάνει αυτή τη συζήτηση. Χρειάζεστε Βεβαίως. Στήριξη, ωστόσο. Βεβαίως. Οι ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών που στηρίζουμε δεν σταματάνε. Να υπενθυμίζουμε ότι βρισκόμαστε δίπλα σε παιδιά θύματα κακοποίησης, βίας, παραμέλησης, παιδιά που εξαφανίζονται, παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας ή προβλήματα διαβίωσης. Έχουν αυξηθεί τα περιστατικά? Βεβαίως, δεδομένων και των συνθήκων, πολλές οικογένειες έχουν βρεθεί σε δύσκολες συνθήκες, αλλά το χαμόγελο παραμένει δίπλα τους και εμείς δεν έχουμε σταματήσει λεπτό να αγωνιζόμαστε για αυτές τις οικογένειες και τα παιδιά που μας έχουν ανάγκη, προσαρμόζοντας τις υπηρεσίες μας και χρησιμοποιώντας και αξιοποιώντας την τεχνολογία. Τα περισσότερα περιστατικά έχουν να κάνουν με κακοποίηση, με ενδοοικογενειακή βία? Η αλήθεια είναι, σύμφωνα με τα στατιστικά του πρώτου εξαμήνου του 20, παρατηρήθηκε μία αύξηση των κλήσεων που αφορούσαν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίηση παιδιών διαφορετικών μορφών. Ωστόσο, αξίζει να σημειώσουμε ότι πρόκειται για οικογένειες που ήδη δυσκολεύονταν από πριν και απλά οι συνθήκες της πανδημίας δυσκόλεψαν ακόμη περισσότερο τις συνθήκες διαβίωσης. Πιο εύκολα γιατρεύεται η ψυχή ενός παιδιού ή ενός ενήλικα? Ωραία ερώτηση. Η αλήθεια είναι πως ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και αυτό που λέμε κι εμείς είναι ότι για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα παιδιά χρειαζόμαστε υγιείς και ψυχικά ενδυναμωμένους ενήλικες.
Οπότε μια αλυσίδα, το ένα συνδέεται με το άλλο κατά κάποιο τρόπο. Βεβαίως. Να στείλετε ένα μήνυμα ένας άνθρωπος, ένα παιδί που έχει πρόβλημα, που θέλει βοήθεια, πού πρέπει να απευθυνθεί, σηκώνει το τηλέφωνο, μπαίνει στο ίντερνετ. Να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Αμέ, βεβαίως. Το χαμόγελο του παιδιού μέσα σε αυτά τα 25 χρόνια έχει εξελίξει τις δράσεις του και πλέον βρισκόμαστε 24 ώρες το 24ωρο και 365 ημέρες το χρόνο δίπλα σε κάθε παιδί που μας έχει ανάγκη μέσα από την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1056, δωρεάν και ανώνυμα, χωρίς να απαιτείται κάποιο κόστος. Μπορεί να μας καλέσει οποιοδήποτε για οποιαδήποτε ανάγκη αφορά παιδί. Μάλιστα. Κυρία Φουσταλιεράκη, να σας ευχαριστήσω για ακόμα μία φορά. Να είστε καλά. Καλή χρονιά. Και εμείς ευχαριστούμε. Να ευχηθούμε καλή χρονιά με υγεία και πολλά πολλά χαμόγελα. Να είστε καλά.